Ιωάννινα. Εκεί πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χρήστο Μαντά, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Καλημέρα κύριε Μαντά από Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Κουγιουμτζόπουλε. Καλημέρα στους τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε εδώ στα Γιάννενα σε έναν υπέροχο τόπο, όπως βλέπετε κι εσείς. Και σε έναν τόπο ο οποίος θα πω μόνο δύο κουβέντες, ότι γνωρίζει μία νέα περίοδο σημαντικής ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξώνων της Ιωνίας Οδού και σε λίγες μέρες την ολοκλήρωση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων μετά από 13 χρόνια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι είναι και ένας τόπος που πραγματικά μπορεί να οικοδομηθεί μια νέα παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ιδιαίτερα εδώ βασισμένη στη μεταποίηση στα αγροδιατροφικά προϊόντα που είναι εξαιρετικά σημαντικά από την περιοχή μας, από τα Γιάννενα και από την Ήπειρο. Πάντως, κύριε Μαντάκη, δανείζομαι την πρώτη ερώτηση από το ρεπορτάζ που προέκυψε στην περιοδία του κυρίου Μητσοτάκη στη Χαλκιδική. Σας κατηγορούν ότι τη διαλύσατε τη μεσαία τάξη. Τη διαλύσατε τελικά τη μεσαία τάξη? Σε αυτή την πλατεία που είμαι, στην πλατεία Μαβίλη, κύριε Κουγιουμτζόπουλε, χτες μίλησε η Έφη Αχτσιόγλου, υπουργός Εργασίας και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα επαναλάβω τα νούμερα που είπε. Ανάμεσα στο 10 και ως το 14, κλείνοντας πάνω από 200.000 επιχειρήσεις, 800.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν από την μεσαία τάξη στη φτωχοποίηση. Χάσανε κατά μέσο όρο 5.500 ευρώ μέσα στο διάστημα 10-14. Εμείς βρεθήκαμε επίσης σε πολύ δύσκολα διλήμματα. Πραγματικά πιέσαμε σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά με το συνδυασμό στην πρώτη φάση των εισφορών του ΕΦΚΑ και της φορολογίας, ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2017, υπάρχει μία πολύ βήμα το βήμα, αλλά θετική επαναφορά, αφού έχουμε κατά μέσο όρο, στα μεσαία στρώματα, μία αύξηση του εισοδήματος περίπου 670 ευρώ, που δεν αναπληρώνει βεβαίως την πολύ μεγάλη απώλεια, αλλά δείχνει ένα θετικό βηματισμό. Και επιπλέον, θα σας έλεγα κύριε Κουγιουμτζόπουλε, ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καθαρό σχέδιο για την επόμενη μέρα, με τη μείωση της προκαταβολής φόρου στις 50.000, με την εξάλειψη της φοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα έως 20.000 και σταδιακή μείωση από εκεί και πέρα, και βεβαίως με όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε αναπτύξει αυτό το διάστημα. Σας θυμίζω εδώ ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στην απορρόφηση και στην αξιοποίηση του προγράμματος, του πακέτου Juncker, όπως λέγεται. Συνεπώς, προφανώς υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα. Προφανώς εμείς δεν είμαστε από αυτή την πλευρά που του success story και των πανηγυρισμών, αλλά κάνουμε μια συστηματική δουλειά, όχι μόνο για τους ανθρώπους που είναι στα μεσαία στρώματα, αλλά και για τους αόρατους, για τους οποίους δεν μιλάει βεβαίως η Νέα Δημοκρατία. Και έτσι πάρα πολύ απλά, το άκουσα λίγο πριν και από τον κύριο Μητσοτάκη, λέει ότι αφαιμάξαμε τη μεσαία τάξη για να δώσουμε κάποια επιδόματα, λέγοντας ότι δίνουμε δωράκια. Δεξιά και αριστερά. Αλλά κύριε Κουγιουμτζόπουλε, δεν είναι έτσι. Διότι θυμίζω στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία ότι όταν παραλάβαμε άδεια τα ταμεία το Γενάρη του 2015 και στη συνέχεια με το συμβιβασμό του καλοκαιριού του 2015, ο ελληνικός λαός μας έδωσε εντολή στις δύσκολες συνθήκες ενός τρίτου μνημονίου πολύ πιο ήπιου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα τρομακτικά προβλήματα που υπήρχαν, την ακραία περιθωριοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων, την μην πρόσβαση στην περίθαλψη 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων, τότε προσπαθήσαμε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τα αόρατα στρώματα,
και επαγγελματίες που είχαν καταστραφεί σε μια μέρα, που είχαν κλείσει τα μαγαζιά τους. Να τους δώσουμε καθολική πρόσβαση στην δημόσια υγεία, να τους ενισχύσουμε μέσα από τα μέτρα της ανθρωπιστικής κρίσης, για τα οποία μας απειλούσαν οι δανειστές, αν το θυμάστε. Και τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω ακόμη μια φορά τον κύριο Μητσοτάκη, από τα 5 βασικά επιδόματα, τα οποία 5 είναι τα επιδόματα τα οποία παίρνουν οι πολίτες, το οικογενειακό, το στιγαστικό, τα αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα παιδιού κλπ. Ποιο επίδομα θα κόψει? Διότι, κύριε Κουγιουμτζόπουλε, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, διότι δεν μπορεί να βγει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που συνολικά εμείς το υπολογίζουμε τουλάχιστον στην πρώτη φάση κοντά στα 4,5-5 δισεκατομμύρια, εάν δεν κόψει δαπάνες, και θα κόψει κοινωνικές δαπάνες. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Κύριε Μαντά, προφανώς μετά τις ευρωεκλογές και το αποτέλεσμα έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ μία αυτοκριτική και επιλέχθηκε μία στρατηγική για να οδηγηθεί το κόμμα στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Σήμερα βρισκόμαστε 6 μέρες πριν από την εκλογική διαδικασία. Εγώ θεωρώ πως θα έπρεπε να έχετε κάποια αποτελέσματα για το αν αυτή η στρατηγική κρίνεται πετυχημένη ή αποτυχημένη. Εσείς, σε εσάς πώς φαίνεται αυτή η στρατηγική, λειτουργεί, τι αποτελέσματα έχει μέχρι στιγμής? Κοιτάξτε, κύριε Κουγιουμτζόπουλε, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από εκλογικές μάχες, ιδιαίτερα εδώ στα Γιάννενα. Εμείς είχαμε καταγράψει σε ευρωεκλογές μια απόσταση 2 και κάτι μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι και μπορώ να εκτιμήσω ότι αυτό το αποτέλεσμα το έχουμε ανατρέψει. Και νομίζω ότι θα είμαστε, μιλώντας για τα Γιάννενα που είναι η εκλογική μου περιφέρεια, νομίζω ότι θα είμαστε πρώτη πολιτική δύναμη στο νομό Ιωαννίνων, και γιατί έχουμε κάνει πάρα πολύ σημαντικό έργο στον τόπο μας, που είχε να γίνει δεκαετίες, και γιατί και με την καινούργια στρατηγική, όπως τη λέτε, εγώ δεν θα την έλεγα έτσι, θα έλεγα ότι είναι μια συνέχεια μια στοχοπροσιλωμένης προσπάθειας, η οποία τώρα που έχουμε βγει από τα μνημόνια και έχουμε συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο και την έχουμε ξεκινήσει να την εφαρμόζουμε από τον Αύγουστο του 2018, αλλά και την εξαγγέλουμε με συγκεκριμένο πλαίσιο για την επόμενη τετραετία. Και για να κάνω μια παρένθεση, κύριε Κουγιουμτζόπουλε, δεν θα μπορούσαμε να τα συζητάμε όλα αυτά αν δεν είχαμε βγει από την πολύ σκληρή επιτροπή, από τους πολύ σκληρούς μνημονιακούς καταναγκασμούς. Τώρα έχουμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και μπορούμε να έχουμε αυτή τη στρατηγική και να μιλάμε προγραμματικά. Μάλιστα, η εντύπωσή μου. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω για να το βάλουμε αυτό λίγο μέσα στην κουβέντα και το κομμάτι της συμμετοχής. Γιατί προφανώς είναι και το τι θα ψηφίσει ο κόσμος, αλλά ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι και ενδεχομένως ο αστάθμητος παράγοντας αυτών των εκλογών είναι η χρονική τους συγκυρία και το πόσοι θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής για την οποία μιλάτε έχετε και κάποια πρώτα σημάδια για το πού θα κινηθεί το ποσοστό της συμμετοχής και αντίστοιχα το ποσοστό της αποχής, το οποίο δεν ξέρω αν τρομάζει εσάς, αν θα έπρεπε να τρομάζει τη Νέα Δημοκρατία, ποιον σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τρομάζει περισσότερο. Νομίζω, κύριε Κουγιουμτζόπουλε, αν και θέλω να μου δώσετε και ένα δευτερόλεπτο να μιλήσω και για το θέμα του Μακεδονικού, απαντάω στην ερώτησή σας απευθείας. Βεβαίως. Και λέω ότι η δικιά μας η αίσθηση είναι ότι ο κόσμος που ψήφισε το 2015 το ΣΥΡΙΖΑ μαζικά γυρίζει και έρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, πράγματι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι συνολικά είναι ένα ερωτηματικό τι ακριβώς θα γίνει με την αποχή. Και αυτό δεν είναι ούτε πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία, για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Γι' αυτό και εγώ από την δικιά μου πλευρά θέλω να καλέσω ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, γιατί η επόμενη μέρα τους αφορά αποφασιστικά. Αυτοί θα πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους. Θέλω τους νέους ανθρώπους να τους καλέσω να έρθουν μαζικά στην κάλπη και βεβαίως να τους καλέσω να ψηφίσουν μια πολιτική παράταξη που σε πείσμα των καιρών
και με έναν απίστευτο πόλεμο από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έβγαλε τη χώρα από την κρίση, έλυσε με έναν τρόπο πατριωτικό, σύγχρονο και υπέρ της ειρήνης και της συνεργασίας το μακεδονικό και χαράζει πολιτικές τέτοιες που μπορούν να βοηθήσουν τη νέα γενιά. Ένα μόνο στοιχείο θα πω, ότι μέσα στα χρόνια του μνημονίου διπλασιάσαμε τα κονδύλια για την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για το που προσανατολιζόμαστε. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με αυτό το θετικό. Κύριε Μαντάς, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία σας εύχομαι για το υπόλοιπο της προεκλογικής εκστρατείας. Να είστε καλά. Λοιπόν, επιστροφή στο...